θέλουμε 5 εκπαιδευτικού παράλληλη στήριξη και μας έχουν καλύψει μόνο 2. Είναι πολύ σοβαρό. Η απουσία παράλληλης στήριξης για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες του Δημοτικού Σχολείου Παλαιόχωρας δεν μεταφράζεται απλά σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών, αλλά σε ένα βαρύ φορτίο για γονείς που καλούνται χωρίς κρατική βοήθεια να στηρίξουν τα παιδιά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μένουν σίγουρα στάσιμα. Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες και που χρήζει παράλληλη στήριξη πρέπει να πάει στα Χανιά τα απογεύματα σε ειδικό παιδαγωγό. Εδώ δεν έχουμε ιδιωτικούς παιδαγωγούς να μπορούμε το απόγευμα. Ουσιαστικά μια οικογένεια που έχει τέτοια θέματα ξεσπιτώνεται. Η καθημερινή μετακίνηση στα Χανιά για παρακολούθηση των μαθημάτων σε ειδικό σημαίνει πως ο γονιός θα πρέπει να διανύσει 150 χιλιόμετρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά του αλλά και για το χρόνο που είναι αναγκασμένος να χάσει. Την ίδια στιγμή, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από τους συλλόγους γονέων και από τους εκπαιδευτικούς, το Υπουργείο δεν φαίνεται να αναπροσαρμόζει τις αρχικές αποφάσεις του. Τα κενά αυτά έρχονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπου το Υπουργείο δεν προέβη στους απαιτούμενους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΔΑΣΥ. Αυτό ήταν μια απόφαση την οποία στήριξε η Διεύθυνση Εκπαίδευσης όταν έδωσε οδηγία σε καμία σχολική μονάδα να μην τοποθετούν πάνω από 2 εκπαιδευτικοί παράλληλοι στήριξης. 3 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Δημοτικό Σχολείο της Παλαιόχωρας, οι μαθητές στερούνται μαθήματα ειδικοτήτων, ενώ πονοκέφαλος σε εργαζόμενους γονείς προκαλεί δραματική καθυστέρηση στην έναρξη του ολοήμερου προγράμματος. Το τμήμα ένταξης τώρα και 2 χρόνια δεν λειτουργεί. Είναι το τμήμα το οποίο είναι για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν μας έχουν καλύψει ειδικότητες πληροφορικής, μουσικής και δεύτερης ξένης γλώσσας. Επίσης, με όλα αυτά δεν δουλεύει ούτε το ελαιοήμερο. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πιέσουν για κάλυψη των κενών για τους 136 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Παλαιόχωρας, οι γονείς προχώρησαν για μία ημέρα συμβολικά σε κατάληψη του σχολείου. Σήμερα ελπίζουν απλώς οι εκκλήσεις τους να εισακουστούν.